Το 3 στο οικόπεδο 12. Πρώτο σχόλιο. Καλή εξέλιξη. Το περιμέναμε. Ναι, η γεώτρηση ξεκίνησε από τις 27 του Απριλίου. Απλώς το κρατήσαμε σε χαμηλούς τόνους για εύλογους λόγους. Mm. Και ουσιαστικά όταν ενεργείς με προσοχή για τέτοια πράγματα τα οποία είναι γεωπολιτικά, έχεις και αποτέλεσμα. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Το ανακοίνωσε η Chevron. Το επιβεβαιώνουμε και εμείς σαν Υπουργείο ότι πραγματικά έχουμε γεώτρηση αυτή τη στιγμή που συμβαίνει. Mm. Θα ολοκληρωθεί σε 3 μήνες και θα έχουμε αποτελέσματα. Κρατήθηκε σε χαμηλούς τόνους λόγω των απειλών και των προειδοποιήσεων που υπήρξαν από πλευράς Τουρκίας για παρεμβάσεις και θα λάβουν μέτρα, έλεγαν. Όχι, δεν είναι λόγω οποιοδήποτε απειλών. Είναι διότι γενικά έχουμε την στρατηγική για οτιδήποτε θέλουμε να είναι υλοποιήσιμο να μην βγαίνει έξω με πανηγυρισμός. Δεν είναι πανηγυρισμός, είναι μία γεώτρηση την οποία είναι μέσα στο σχεδιασμό, υπήρχε μέσα στο σχεδιασμό και στις συμφωνίες με τις οποίες έχουμε με τη Chevron και ουσιαστικά είναι το πρώτο ορόσημο, μετά ακολουθούν άλλα δύο. Τα οποία ποια είναι? Είναι η παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος και μετά η απόφαση για την επένδυση. Μάλιστα. Πόσο θα κοστίσει όλο αυτό η γεώτρηση συγκεκριμένη και τι προσδοκίες έχουμε από αυτήν? Η γεώτρηση συνήθως σε αυτά τα βάθη στοιχίζει λίγο πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Διότι είναι μεγάλο βάθος, όπως γνωρίζετε, το Αφροδίτη. Μιλάμε για βάθος εκεί πέρα νερού γύρω στις 2.000 μέτρα και από εκεί και κάτω θα τρυπήσουμε ακόμα τόσα για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε το κοίτασμα. Το πλάνο είναι ότι εντός των επομένων 3 μηνών θα ολοκληρωθεί, θα έχουμε αποτελέσματα και ανάλογα με τα αποτελέσματα να πάρουμε τις επόμενες αποφάσεις. Μάλιστα. Είναι καλά νέα για την Κύπρο. Mm. Το έχουμε βάλει προσεκτικά μέσα στο σχεδιασμό μας και ανάλογα με τα προγράμματα, ανάλογα με το αποτέλεσμα της γεώτρησης, θα πάρουμε και τις επόμενες αποφάσεις για το πώς εμπορικοποιείται το κοίτασμα. Μάλιστα. Εκεί κοντά στην συγκεκριμένη περιοχή είχαν εκφράσει, τέλος πάντων, να το πούμε, ενδιαφέρον και οι Τούρκοι θέλαν να κάνουν παρόμοιες γεωτρήσεις. Κοιτάξτε, στην προκειμένη περίπτωση το Αφροδίτη είναι κάτω από την Chevron σαν διαχειρίστρια εταιρεία εκεί πέρα. Οι Τούρκοι μπορεί να λένε αυτά που ό,τι θέλουν, μπορεί να επιδιώκουν να κάνουν γεωτρήσεις σε όλη την περιοχή, ακόμα και μέσα στην ΑΟΣ. Ξέρετε ότι αυτά είναι παράνομα. Ναι. Και με βάση το διεθνές δίκαιο δεν μπορούν να γίνονται αυτά. Αλλά οι Τούρκοι είναι οι Τούρκοι, θα ενεργήσουν όπως πιστεύουν εκείνοι καλύτερα. Μάλιστα. Κλείνοντας, ξέρουμε ότι αυτές οι πλατφόρμες δεν μπορεί να αφήνονται στο έλεος του Θεού και να προσευχόμαστε μην τυχόν και συμβεί κάτι. Χρειάζονται κάποιο είδους προστασία. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει τα πολεμικά μέσα να βάλει ένα δίκτυο προστασίας. Υπάρχει όμως κάτι που να προστατεύει τις πλατφόρμες? Η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να μην έχει τα μέσα, αλλά έχει συμμάχους. Θα το αφήσουμε μέχρι εκεί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Καλή εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε τι θα επιβεβαιώσει η συγκεκριμένη γεώτρηση για το κοίτασμα Αφροδίτη και θα σας ενημερώσουμε. Βέβαια, όλα αυτά ένα στόχο έχουν. Έτσι, πότε θα έρθει και το φυσικό αέριο στην Κύπρο? Προς το παρόν δεν έχουμε καταφέρει να το φέρουμε. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για τα φάρμακα. Έχουμε τη λειτουργό του ΟΑΗ, ανώτερη λειτουργό, η Σοφία Πετρίδου. Είναι μαζί μας. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας.